Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε? Καλησπέρα, για να καταλάβω κύριε που ζητήσετε τη βοήθεια του κοινού, δεν ξέρω τι. Αν εσείς ως δήμαρχος, ως δήμαρχος είστε και το κοινό. Ε? Γιατί λέει ο δήμαρχος εκπροσωπεί τους δημότες, το κοινό δηλαδή. Ακριβώς, απλώς επειδή δεν άκουσα την εισαγωγή. Γήπεδα, ΠΑΟΚ, Άρη, γιατί ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις και τρέχετε κι εσείς. Δεν τελειώνω ποτέ, ναι. Όχι. Πείτε μας τι έγινε χθες, ή υπήρχε σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο τραπέζι μεταξύ των υπολείπων έργων και τα δύο γήπεδα, ΠΑΟΚ και Άρη. Ναι, ήταν περίπου 4 ώρες συζήτηση με σχεδόν όλους τους φορείς της, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας, για όλη την ατζέντα της πόλης μας και της περιοχής. Για να σου πω, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που πλέον η πόλη έχει ατζέντα. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό ήμασταν εμείς εκείνοι που επιβάλαμε να έχει η πόλη μια ατζέντα σε υποδομές, σε υπηρεσίες, από τον τουρισμό, από τις επιχειρήσεις που έρχονται, από τις υποδομές. Και να καταλήξω και στο δικό σας το ερώτημα, ότι πλέον συζητάμε πολύ σοβαρά για δύο γήπεδα, για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, να μην παρεξηγηθώ με ποια σειρά τα λέω. Όχι, να μην παρεξηγηθούμε και για αυτά. Και ίσως και στο μέλλον, να σας πω και ακόμα και για τον Ηρακλή, κάτι που δεν συζητήθηκε χθες, αλλά είναι κάτι το οποίο βέβαια. Πρέπει να μπει και αυτό στο τραπέζι. Μπράβο, σωστό. Όχι, πρέπει να μπει, ήδη έχει μπει, απλώς δεν έχει ίσως ακόμα αυτή την οριμότητα. Ωραία. Συζητήθηκαν και μάλιστα η εικόνα ήταν ωραία. Δεν ξέρω αν είδατε, κύριε Μπούζο, αυτή την εικόνα που στο τραπέζι μετά από αρκετή ώρα ήταν από τη μια πλευρά οι αξιωματούχοι, ας πούμε, πρωθυπουργός, συνεργάτες του. Εγώ, ο δήμαρχος, ο φίλος ο Γνάτσος Κατεζίδης, πλευράς Πανοράματος, και απέναντι ήταν η πλευρά του Άρη και η πλευρά του ΠΑΟΚ δίπλα-δίπλα. Ωραία εικόνα. Τουλάχιστον τα βρίσκουν ΠΑΟΚ και Άρης και είναι δίπλα-δίπλα στα έργα. Αμήν. Καλά, δεν είναι ότι υπάρχει κανένα μίσος και καμία έκθρα λίμωνο, αλλά είναι ενδιαφέρον. Εδώ το φιλικό παιχνίδι για τον Άλκη δεν έχουν κάνει ακόμα. Ένα φιλικό παιχνίδι δεν το έχουν κάνει. Γίνει όλα, αλλά στο τραπέζι ήταν από τη μια πλευρά η εξωματήχη, όπως είπε, και από την άλλη πλευρά ήταν οι άνθρωποι των δύο ομάδων που συζητούσαν για ένα κοινό θέμα, το γήπεδο του, δηλαδή τα καινούργια γήπεδα. Σωστό. Συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Δήμαρχε, και να πω ότι πέρσι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν είχαν παραστεί στην έκκληση Μητσοτάκη να πάνε. Φέτος ήταν εκεί. Λέω ότι έγινε πέρσι και πώς είναι φέτος. Φέτος ήταν και μάλιστα ήταν και η πλευρά της ΠΑΕ, ήταν ο Μάικς ο Γκαγκάτς, ήταν ο Γιάννης ο Δημογιάννης, αλλά ήταν και ο Θανάσης ο Κατσαρής, ο πρόεδρος του ΑΣ, γιατί έθεσε και κάποια θέματα που αφορούν και τον ερασιτέχνη. Και από την πλευρά του Άρη ήταν ο κύριος Γρόλιος και ο κύριος, θυμίστε μου, αντιπρόεδρος, μου ξεφεύγει το όνομα. Παπαδό, κύριος... σε ποιο, στον ΑΣ? Τον Άρη. Ο κύριος Γρόλιος και ο κύριος Τριμάτης. Ο Νικόλας Τριμάτης είναι ο αντιπρόεδρος ΠΑΕΑΡΗΣ και ο Χρήστος Γρόλιος ήταν αυτός που το συνόδευε. Ναι. Κύριος Τριμάκης, ναι. Πιάστηκα λίγο αφηρημένος, γιατί μας ενημερώνει η ακροατής ότι βρέχει πάρα πολύ στη Μουδανίων. Υπάρχει θέμα εκεί με περιορισμένη ορατότητα. Έχετε το νου σας, χαμηλώστε ταχύτητα. Υπάρχει θέμα στη Θέρμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους ακροατές που μας ενημερώνουν. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Και εδώ πέρα βλέπω ότι έχει σκοτεινιάσει το κέντρο πολύ ο καιρός. Πολύ προσοχή σε όλο τον κόσμο. Οπότε συζητήθηκε και το ένα και το άλλο το θέμα. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ ευχαρίστηκε την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκδοσης προεδρικού διατάγματος, αλλά όπως ξέρουμε όλοι, χθες παρουσιάστηκε και το master plan. Μπράβο. Με τις προτάσεις για το γήπεδο, έχοντας κάνει ο ΠΑΟΚ πολύ γρήγορα ένα δρόμο μόλις λίγων μηνών. Σε 70 μέρες. Με 70 μέρες, ναι, παρουσιάστηκε ένα master plan. Και πάμε στο επόμενο στάδιο για να σας προλάβω στην ερώτησή σας. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης αλλά και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμβάλλουμε σε όλες αυτές τις προσπάθειες παράλληλα με την πολιτεία. Τώρα πλέον είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ και του Δήμου και της Περιφέρειας να συμβάλλουμε στην διαδικασία αυτή, δηλαδή να έχουμε τις μελέτες. Έχει δήλωση Γκαγκάτση, ο οποίος λέει έγκριση στρατηγικής μελέτης μέχρι την άνοιξη για τις άδειες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε άδειες την άνοιξη, κύριε Δήμαρχε? Ακριβώς, από τη στιγμή που θα καταλήξουμε η πλευρά του ΠΑΟΚ, αν θέλετε και η πλευρά της πόλης στο master plan, δηλαδή στη μορφή του γηπέδου, θα πάμε στην ολοκλήρωση των μελετών, έτσι ώστε να έχουμε τις ιδιοδοτήσεις με βάση αυτές και μετά να πάμε στη φάση της κατασκευής. Μάλιστα. Με ό,τι συμβαίνει αυτό και για τον περιβάλλοντα χώρο, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του γηπέδου. Ο κ. Γκαγκάτσης μίλησε για 34.000 θέσεις περίπου, για ένα γήπεδο 34.000. Για δώστε μας τέτοιες λεπτομέρειες που διψάει ο κόσμος, και εμείς δεν ήμασταν στην σύσκεψη, εσείς ήσασταν. 34.000 θέσεις στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ναι.
Έχετε κάποια άλλη λεπτομέρεια να μας πείτε? Από το project. Αν όλα πάνε καλά, η επιδίωξη της πλευράς του ΠΑΟΚ είναι το 2026, τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας, να είναι ολοκληρωμένο. Άρα μιλάμε για γήπεδο 34.000 θέσεων. Αυτό ακούγεται νομίζω για πρώτη φορά. Έτσι με τέτοια επισημότητα. Και να ανακοινώνεται στον Πρωθυπουργό. Και μετά είναι τα θέματα του Καφταντζογλίου για τη μεταφορά, ότι η φιλοξενία του ΠΑΟΚ. Η φιλοξενία του ΠΑΟΚ θα είναι από την επόμενη σεζόν, αν όλα πάνε καλά. Δηλαδή αυτή τη σεζόν ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην Τούμπα. Πρώτο Θεός θα είναι η τελευταία χρονιά που θα παίξει την παλιά Τούμπα. Οπότε λίγο πολύ αυτό είναι. Με όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν για το θέμα του Καφταντζογλίου, δεν υπήρχε καμία αντίρρηση από κανέναν για τη διαδικασία αυτή. Και πηγαίνοντας μετά στην πλευρά, την άλλη πλευρά του τραπεζιού, της ίδιας μάλλον πλευράς του τραπεζιού, ήταν η πλευρά του Άρη, που συζητήσαμε για το θέμα της διπλής ανάπλασης, πρόκειται για ένα άλλο project, δηλαδή της δημιουργίας σε μια έκταση 162 στρεμμάτων στην περιοχή του ΙΚΕΑ, που ανήκει στον ΟΑΕΒ, μιας μεγάλης ανάπλασης εκεί, και την αποχώρηση του Άρη από την περιοχή του Χαριλάου, όπου θα δημιουργηθεί εκεί ένας χώρος πρασίνου, ίσως ένα αθλητικό μουσείο. Έχει και αυτό μια αρκετή συζήτηση πίσω του μέχρι στιγμής. Και έχει γίνει προεργασία και από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά προφανώς του Άρη και της πολιτείας. Οι δύο δήμοι, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Πηλέας Χορτιάτη, γιατί διοικητικά ανήκει και, το νέο γήπεδο θα ανήκει στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Είμαστε προφανώς σύμφωνοι. Είναι μια win-win κατάσταση για όλους. Τώρα, πόσες τεχνικές λεπτομέρειες, διοικητικές λεπτομέρειες, οικονομικές λεπτομέρειες, ξέρετε, αυτά είναι τα πράγματα. Εκεί μάλλον είμαστε στην αφετηρία ακόμα, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι καταλαβαίνω. Ενός εξαιρετικά φιλόδοξου και μεγαλόπουνου project. Έχουν γίνει πρώτες συζητήσεις. Υπάρχει η θετική ανταπόκριση και από την πολιτεία και από τον ΟΑΕΒ, προφανώς και από τους Δήμους και από την περιφέρεια, παρενέβη και Απόστολος, ο Τζιτζικώστας. Με την βοήθεια και της περιφέρειας και όποιον ΕΣΠΑ χρειαστούν, γιατί ξέρετε αυτά είναι κονδύλια τα οποία είναι πολύ καλό να τα αντλήσουμε από εκεί. Οπότε ήταν μια πρώτη συζήτηση τόσο ψηλό επίπεδο. Έχουν προηγηθεί και πολλές άλλες, όπου όλοι δεσμεύτηκαν ότι συμφωνούν σε αυτό που πάει να γίνει. Συνεργαζόμαστε, υπάρχει, φαντάζομαι το ξέρετε εσείς, και μια ομάδα εργασίας που έχει γίνει με συμμετοχή όλων αυτών. Με τον κύριο Τριμάτη, ο οποίος δήλωσε κιόλας εχθές ότι μην ψάχνετε επενδυτή, λέει εγώ είμαι ο επενδυτής. Γιατί εδώ θέλει... έτσι ακριβώς υπόθηκε σε ερώτηση του Πρωθυπουργού. Ρώτησε ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, τον Τριμάτη, ποια ήταν η ερώτηση, κύριε Δήμαρχε? Για το κόστος αυτής της επένδυσης και της ανάληψης. Γιατί ξέρετε καλά τα συζητάμε όλα αυτά, αλλά... Θέλει λεφτά, άμα δεν υπάρχει κάποιος να βάλει τα λεφτά, δεν... Ακριβώς, ναι, ωραία τα πλάνα, ωραίες οι άδειες, αλλά κάποιος πρέπει θα βάλει τα λεφτά. Να επενδύσει, ναι. Και είπε ο κύριος Τριμάτης ότι εγώ θα τα βάλω. Ακριβώς, όπως το λέτε. Μπράβο. Αυτό εγώ, τέλος πάντων, εγώ εκπροσωπώ τώρα. Δεν... Ναι, εντάξει, μπορεί να τα βάλει από την τσέπη του, μπορεί να εκπροσωπεί ξένα κεφάλαιο, αλλά είναι ο άνθρωπος που θα επενδύσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκεί. Μπράβο. Αυτό υπόθηκε χθες, ναι. Σωστό αυτό. Μας εγκατέλειψε και το ηλεκτρικό ρεύμα, κύριε Δήμαρχε. Πάει και έρχεται εδώ, λόγω της βροχής και της κακοκαιρίας. Πώς είστε και εσείς στο Δημαρχείο, πώς είστε? Και σε εμάς έχει γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να έχει πέσει κάποια φάση, κάτι τέτοιο. Ναι, και εδώ σε εμάς πάει και έρχεται. Στο κέντρο της πόλης, ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω πολύ κάτι. Προσοχή. Προσοχή, να ρωτήσω κάτι άλλο. Το τελευταίο. Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή, θα πάτε στο γήπεδο? Την Κυριακή, ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Ναι. Είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσω, γιατί είναι και πολλές υποχρεώσεις, ξέρετε, αυτές τις μέρες. Είναι λόγω και της ΔΕΘ, συναντήσεις πολλές. Ναι. Θα το δω, θα δούμε την Κυριακή πώς θα πάει το. Γιατί είστε και φύλαθλος εκτός των άλλων. Δεν είστε θεσινός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακριβώς. Του μπάσκετ περισσότερο του ποδοσφαίρου, γιατί στο μπάσκετ θα θυμάμαι εγώ περισσότερο. Και στο ένα και στο άλλο, και στο βόλιο πηγαίνω, κύριε Μπούζο. Δεν είναι. Λέω για τα παλιά. Εκείνα τα χρόνια, ξέρετε, ήταν και. Ήταν και χρόνια του μπάσκετ τότε. Ήταν χρόνια του μπάσκετ που δεν ήταν. Ήταν υπερθέαμα για οι ομάδες μας τότε, και ο Άρης και ο Πάο και ο Ηρακλής, και με τα χρόνια. Ήταν. Μέσο βάζαν, κύριε Μπούζο, τότε για να πάρουν ένα εισιτήριο για τους αγώνες μπάσκετ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.